Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Άρχισαν σήμερα οι κατηδίαν συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης εν όψη της κοινής σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. Σήμερα ο κ. Καραμαλής δέχθηκε την Πρόεδρο του Συνασπισμού, κ. Μαρία Δαμανάκη, και τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, κ. Αλέκα Παπαρίγα, στις οποίες ανακοίνωσε επισήμως την απόφαση. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Γιώργος Πλαγιανάκος, επισημαίνει ότι στο πρόσφατο εγγραφό του δεν αναφέρεται σε κυκλώματα δικαστών, αλλά σε συγκεκριμένες ατομικές περιπτώσεις πλημελούς επιτελέσεως δικαστικού καθήκαντος. Καταργούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια με νομοσχέδιο για την αποκέντρωση στη δημόσια διοίκηση, το οποίο καταθέτει αύριο ο Υπουργός Προεδρίας κ. Σωτήρης Κούβελας και το οποίο προβλέπει την πάταξη της γραφειοκρατίας και την καλύτερη λειτουργία της κρατικής μηχανής. 4 άτομα αφόπλησαν στρατιώτη που φύλαγε Σκοπιά στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι. Οι έρευνες κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ελεύθερος αφέθηκε ο πλοίαρχος του τάνκερ Κατερίνα Ταφ, Αλέξανδρος Γιζδάκης, που μετέφερε από χώρες εκτός Αεοκλάδη, βαπτίζοντάς το ελληνικό επειδή έληξε η προθεσμία του αυτόφορου. Κορυφώνεται η διαμάχη του Υπουργού Εμπορίου και Αρτοπιών για την τιμή του ψωμιού. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τους εμπειρογνώμονες στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο κ. Αθανάσιο Σταθιά το πόρισμα για τα αίτια της πτώσεως του αεροσκάφους Άλμπαντρος στην Ελευσίνα στις 23 Ιανουαρίου. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί με ό,τι νεότερο στις 6.